Υπόθεση ανατριχιαστική, δέκα οι καταγγελίε, τέσσερα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών του Ισαγγελέα, ο πατέρα Αντώνιος και τρει εργαζόμενοι. Φυσικά υπάρχει το τεκμήριο τη αθότητα. Περιμένουμε το αποτέλεσμα των δικαστικών ερευνών, των ερευνών τη δικαιοσύνη και την ετοιμιγορία. Μίνα Καραμίτρου και Γιάννη, καλησπέρα. Μίνα, να ξεκινήσουμε από σένα για να δούμε τα νεότερα από τι έρευνε. Μπαίνουν στο μικροσκόπιο δύο ταξίδια του πατέρα Αντώνιου. Ναι, γιατί όπως λέγαμε και στο χθεσινό δελτίο του Open, Νίκο, υπάρχουν ταξίδια τα οποία κάνει ο ιερέας σε διάφορα σημεία της Ελλάδας για να επισκεφθεί τι δομές. Με τη μόνη διαφορά όμως ότι σε αυτά τα ταξίδια έπαιρνε μαζί του και συγκεκριμένα παιδιά. Στο μικροσκόπιο λοιπόν τώρα των αρχών μπαίνουν δύο συγκεκριμένα ταξίδια. Το ένα είναι ναι, στην Καλαμάτα, γιατί υπάρχει δομή εκεί, και το δεύτερο είναι στοιχείο. Χίο. Μάλιστα θέλω να σα πω ότι και στα δύο αυτά ταξίδια ο 19χρονο, ο οποίο έχει καταθέσει, ήταν μαζί με τον ιερέα. Και στην Καλαμάτα και στην Χίο. οι περιγραφέ λοιπόν... στην κατάθεσή του είναι από αυτά τα ταξίδια οι περισσότερε, Στοιχείο Χίο και στην Καλαμάτα. Ακριβώ. Στοιχείο και στην Καλαμάτα, όπου δεν ήταν μόνο 19 χρονο υπήρχαν και άλλα παιδιά εκεί και γι' αυτό λέω ότι μπαίνουν στο μικροσκόπιο αυτά τα συγκεκριμένα ταξίδια, καθώς από αυτά τα σημεία, από το ταξίδι δηλαδή της Καλαμάτας και της Χίου, θα αναζητήσουν οι αρχές και άλλες μαρτυρίες για το τι είχε συμβεί ε, σε αυτά τα δύο ταξίδια. Τώρα, ε, τι περιγράφουν, Νίκο, ε, κάποια από τα παιδιά τα οποία πέρασαν από τι δομέ. Λένε λοιπόν στι περιγραφέ του κάποια από αυτά ότι έδειχνε ο ιερέα ιδιαίτερη προσοχή σε κάποια από τα παιδιά που υπήρχαν στι δομέ. Φαινόταν να τα πρόσεχε λίγο περισσότερο και μάλιστα στι περιγραφέ του λένε ότι αυτή η προσοχή του ιερέα σε κάποιε περιπτώσει άγγιζε και τα όρια του επιλήψιμου. Ε, και τι θέλω να πω, δεν αναφέρομαι μόνο στο ότι έπαιρνε μαζί του συγκεκριμένα παιδιά στα ταξίδια αυτά και δεν αναφέρομαι μόνο στη συμπεριφορά. Υπάρχουν περιγραφέ για δώρα τα οποία πήγαιναν σε συγκεκριμένα παιδιά, για τρόπο συμπεριφορά και για επικοινωνία που μπορεί να είχε αρκετά. Ώρες με συγκεκριμένα παιδιά, εν πάση περιπτώσει, για καταστάσει οι οποίε αγγίζουν ξαναλέω, όπω λένε τα παιδιά, τα όρια του επιλήψιμου και τα οποία η, ο εισαγγελέα ανηλίκων, ο οποίο έχει αναλάβει, πρέπει να εξετάσει με κάθε λεπτομέρεια. Επίση, να σα πω ότι Γινόταν αρκετά, εις, από ό,τι φαίνεται, φορέ συζήτηση μεταξύ Νίκο των παιδιών μέσα στι δομέ για πράγματα τα οποία ε, του κάναν μεγάλη εντύπωση. Και αναφέρομαι, βέβαια, και σε αυτή τη συμπεριφορά ε, του ιερέα απέναντι στα παιδιά, την οποία σα περιέγραψα. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιε μαρτυρίε που λένε ότι ε, ε, πολλέ φορέ τι συζητήσει του κάναν λόγο για αυτέ τι φήμε ε, και για αυτά τα περιστατικά, τα οποία μετά τα είδαμε να τα περιγράφει ο 19χρονο στην κατάθεσή του στην Ασαέλα και φυσικά να τα επικυρώνει μετά και με τη δική του την κατάθεση και ο 17χρονο. Τέλο, να σα πω ότι ο 19χρονο και ο 17χρονο που κατέθεσαν στην αστυνομία των ανηλίκων, πρώτα έγινε μια συζήτηση με την ψυχολόγο τη υποδιεύθυνση και μετά κάθισαν να του πάρουν την κατάθεση, αυτή την επτασέλιδη κατάθεση. Νομίζω ότι αναλυτικά είδαμε και στο βίντεο πριν από λίγο τι ακριβώ περιέγραψε, τι ακριβώ. Πατ' όσο μείνω, ώρα σε ακούω, πρέπει να πω ότι άφωνοι οι πολίτε παρακολουθούν όλα αυτά. Ακούνε νέου να καταγγέλνουν τον πατέρα Αντώνιο για παιδοφιλία κατά σύστημα, για σωματική κακοποίηση, για όλα αυτά που είδαμε στο ρεπορτάζ. Να μην τα επαναλαμβάνουμε. Έναν άνθρωπο που ήταν ψηλά μέχρι προχθέ στη συνείδηση των πολιτών, ε, τη ε, κοινωνία για το έργο του, για την προσφορά του και έχει αποσπάσει ελληνικά και διεθνή βραβεία δεν το χωράει ο ανθρώπινο νου. σα ευχαριστήσουμε. Και γι' αυτό, Νίκο, λέμε ότι πρέπει ο εισαγγελέα να κινηθεί γρήγορα και ναι. άμεσα. Δεν Άμαστε. έχει το περιθώριο του χρόνου. Έτσι είναι. Για να μάθουμε ποια είναι η αλήθεια. Ακριβώς. Και να τη μάθουμε Ακριβώς. όχι κάζοντα, όχι διαβάζοντα καταθέσει που διαραίουν, αλλά παρακολουθώντα το αποτέλεσμα τη διαδικασία που προβλέπει Έτσι. ο ποινικό κώδικα για αυτέ τι ναι. τόσο σοβαρέ περιπτώσει. Όταν μιλούμε για κακοποίηση παιδιών. Να σα ευχαριστήσουμε με ένα